Καλησπέρα και πάλι, Βάσο. Είναι όπως ακριβώς τα λες, μόνο που η γυναίκα δεν πρόλαβε καν να πουλήσει τερλίκια. Το Νοέμβριο του 2014 αποφάσισε για βιοποριστικούς λόγους η γυναίκα, γιατί είναι άπορη, με εισόδημα μόλις 30 ευρώ το μήνα. Αποφάσισε για βιοποριστικούς λόγους να πάει στην πλατεία Αριστοτέλους και να πουλήσει τα τερλίκια που η ίδια φτιάχνει. Τότε όμως ήρθε αντιμέτωπη με τους αστυνομικούς, οι οποίοι και τη συνέλαβαν και την οδήγησαν, την έσυραν, όπως λέει η ίδια στις καταγγελίες της, στο αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου, όπου παρέμεινε 9 ολόκληρες ώρες. Στο πλευρό της βρέθηκε η κυρία Ταμάρα, η κόρη της, από την πρώτη στιγμή, η οποία προσπαθούσε να πείσει τους αστυνομικούς να μην της επιβάλλουν αυτό το πρόστιμο, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής. Τότε ο αξιωματικός υπηρεσίας τη διαβεβαίωσε ότι αφού δεν πρόλαβε κιόλας να πουλήσει και ήταν πρώτη φορά θα λερωνόταν το ποινικό της μητρό, ότι θα την έδινε τη δυνατότητα να μην της επιβληθεί το πρόστιμο. Κάτι βέβαια που η εφορία είχε διαφορετική άποψη και εικόνα 5 μήνες μετά, όταν της πήγε το χαρτί ότι τα χρωστάει αυτά τα 10.000 ευρώ. Η οικογένεια τότε, πανικοβλημένη, έσπευσαν σε δικαστικές αρχές, στο ΙΚΑ, στην εφορία, να βρουν μια άκρη. Αδίκως όμως, το 2015 ήρθε αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη και με το μονομελές Μελλοντικείο Θεσσαλονίκης να βεβαιώνει το πρόστιμο, το οποίο να πούμε βάσω σήμερα ότι έχει φτάσει τις 13.350 ευρώ με τις προσαυξήσεις. Η κυρία που βλέπετε στην εικόνα, η κυρία Τάμαρα, η κόρη της που μιλάει, κάνει έκκληση σε όλους να διαγραφεί αυτό το πρόστιμο, διότι και η ίδια και τα παιδιά της αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας. Με πολλά προβλήματα υγείας, οι 82χρονοι και με βιοποριστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η οικογένεια, ζητάνε την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων για τη διαγραφή του χρέους. Ο φόβος και ο τρόμος της γιαγιάς είναι να μην πεθάνει και μεταφερθεί το χρέος στα παιδιά της που ήδη έχουν σοβαρά προβλήματα.